Ένα πολύ τώρα ηχηρό μήνυμα ενάντια στην κακοποίηση των ζώων εστάλει μέσα από μια δικαστική απόφαση που αφορούσε κακομεταχείριση αλόγων στην περιοχή του Ασπροπύργου. Πολλά τα μηνύματα. Είχαμε και το πρόσφατο περιστατικό με τη θανάτωση ενός θηλυκού κρυ-κρυ στην περιοχή του Φαραγγιού, στον εθνικό δρυμό της Σαμαριάς. Βέβαια, πάμε να πούμε περισσότερα με την κυρία Ρόζα Ρούσου, η οποία είναι θελόντρια του Πανελληνίου Συλλόγου Προστασίας Υποειδών Υπόθεσης. Κυρία Ρούσου, να σας καλησπερίσω από Κρήτη. Καλησπέρα από Αθήνα. Φυλάκιση 3,5 ετών και χρηματικό πρόστιμο, σωστά? Σωστά. Εκκρεμεί φυσικά το εφετείο που θα προσφύγει, έχει δικαίωμα. Αλλά ήταν μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση, γιατί η πρόταση της Προέδρου ήταν μεγαλύτερη σε φυλάκιση από αυτό που πρότεινε η εισαγγελέας. Μάλιστα. Και το εξαιρετικό είναι ότι την ώρα που γινόταν το δικαστήριο και μας έφερε ο δικηγόρος του προσκόμιση στοιχεία ότι δεν υπάρχουν πια αυτοί οι χώροι, ο άνθρωπος έχει αποσυρθεί κτλ. Εκείνη την ώρα υπήρξε ρεπορτάζ στο χώρο όπου έδειχνε πάρα πολλά ζώα ακόμα. Εμείς να πω ότι βλέπουμε ένα χαρακτηριστικό βίντεο με πλάνα από άλογα, το οποίο βέβαια το έχετε επιμεληθεί εσείς οι ίδιοι από το σύλλογό σας είναι. Που τα έχετε περιθάλψει, τα φροντίζετε και σας αξίζουν βέβαια πολλά πολλά συγχαρητήρια και ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Αποτελεί οδηγό αυτή η απόφαση και για παρόμοιες περιπτώσεις στο μέλλον? Σίγουρα αποτελεί οδηγό, αλλά οδηγό θα αποτελέσει το θεσμικό πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή τα υποειδή, ακόμη και τα ζώα εργασίας, τα υποειδή εργασίας δεν έχουν κανένα νόμο να τα προστατεύσει παρά μόνο ένα νόμο του 1981. Δεν υπάρχει κατηγοριοποίηση. Το νέο σχέδιο νόμου, το Άργος, τα ακυρώνει να υπάρχουν στην κατηγορία των ζώων συντροφιάς. Δηλαδή, αν έχεις ένα άλογο, γιατί έχεις 2-3 στρέμματα και θες να το έχεις ως ζώο συντροφιάς, στο ακυρώνει το νέο θεσμικό πλαίσιο. Άρα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας στους νόμους. Από εκεί θα ξεκινήσουν όλα. Στο ακυρώνει δηλαδή δεν μπορείς να το έχεις? Όχι, βέβαια. Δηλαδή ήδη έχουμε ενοχλήσεις από ανθρώπους που έχουν πάρει αναδοχές ζώα ως ζώα συντροφιάς, γιατί τα δικά μας τα υποειδή δεν είναι κατάλληλα προς χρήση. Δηλαδή είναι ζώα είτε κατεστραμμένα στην υγεία τους, είτε αρκετά φοβισμένα, δεν θα τα πάρεις ούτε για να πας βόλτα, ούτε για να κάνεις σπασία, ούτε να ζέψεις άμαξα, ούτε τίποτα τέτοιο. Δηλαδή οι άνθρωποι που τα έχουν πάρει, υπάρχει περίπτωση με το νέο νόμο να πληρώσουν πρόστιμο 1.000 ευρώ γιατί κατέχουν ένα ζώο το οποίο δεν ανήκει στα ζώα συντροφιάς. Να μας μιλήσει λίγο, κυρία Στεφάνου, γιατί πολλοί άνθρωποι μπορεί να μην γνωρίζουν την ιστορία στον Ασπρόπυργο, για το χώρο, αυτό το κολαστήριο που από εκεί που ξεκίνησε η εκδίκαση συγκεκριμένης υπόθεσης και σε τι κατάσταση ήταν τα ζώα που... και έγιναν οι καταγγελίες. Τα ζώα εκεί ήταν σε άθλια κατάσταση. Ήταν υποσιτισμένα, αφυδατωμένα και αυτό αποδεικνύεται και από τις φωτογραφίες. Αν δεν είχαμε το φωτογραφικό υλικό θα μας έβγαζαν τρελούς. Ήδη έχουν αρχίσει να λένε δεν είναι αυτά τα ζώα που είχαμε εμείς. Εδώ πάμε στην κατηγοριοποίηση των υποειδών και στην ταυτοποίησή τους. Δηλαδή εσείς μπορεί να έχετε 10 άλογα και δεν είστε υποχρεωμένοι να έχετε χαρτί ιδιοκτησίας. Τίτλο ιδιοκτησίας. Αυτό είναι παγκόσμια πατέντα, η Ελλάδα το έχει. Λειτουργεί με μια εγκύκλιο εσωτερική του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης του 2002. Ενώ υπάρχουν νόμοι, δεν ενσωματώνει κανένα νόμο. Καταφέραμε μετά από καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να τους κάνουμε να ενσωματώσουν ένα νόμο και τώρα δεν εκδίδουν τα έγγραφα, άρα δεν ισχύει ο νόμος. Δεν υπάρχει ταυτοποίηση. Μάλιστα, δεν υπάρχει ταυτοποίηση. Σε άσχημη κατάσταση στα ζωάκια, υπήρξε αυτή η δικαστική απόφαση, οδηγός για το μέλλον. Να ευχηθούμε τα πράγματα να καλυτερέψουν, να σταθούμε και στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει αυτές τις περιπτώσεις, να γίνει πιο ξεκάθαρο. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.